Εγώ καταλαβαίνω ότι πετάνε τον μπαλάκι στον πολίτη πάλι. Στον κακό πολίτη. Θέλω να πούνε ότι αν αποτύχω. Το οποίο φυσικά θα γίνει πιο χοντρό τις επόμενες μέρες, όταν θα αρχίσουν να σου ζητάνε πλέον να έχεις μαζί σου τα self-test. Για να τα κάνεις μπροστά τους. Για να ξέρουν ότι είναι αληθινά. Να τα έχεις μαζί σου. Ναι. Όταν θα δηλώνεις το άντρα και θα παίρνεις τα self-test, θα έχουν συγκεκριμένους κωδικούς τα self-test πάνω. Είναι πολύ εύκολο να γίνει μια εκτύπωση με σεριακό νούμερο πάνω. Ναι. Και μετά κάποια στιγμή, μετά από κανένα, θα το αλλάξουν και θα το κάνουν. Με, όπως είναι τα εισιτήρια του μετρό στην Αθήνα, τα οποία έχουν πάνω τους RFD, και ουσιαστικά δεν θα χρειάζεται καν να πληκτρολογήσεις, θα το σκανάρεις, θα πάει αυτόματα και θα ξέρουν ποιος είναι θετικός, ποιος είναι αρνητικός. Κοίταξε να σου πω κάτι, στους 100 σίγουρα ο ένας θα προσπαθήσει να κάνει, έστω και πειραματιζόμενος, έστω και επανεκτάτης του καναπέ, αυτό που έτσι, να ρίξει ένα υγρό πάνω στο self-test ή να πει ότι, ξέρω εγώ, το έκανα. Το έκανα, αλλά δεν το έχω κάνει. Στην πραγματικότητα, δεν. Επειδή θα αυτοεπικανιστούν αυτό το πράγμα και δεν θα αλλάξουν όλα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι καλυμμένα για αυτούς, δεν μπορείς να πας στα δικαστήρια να κάνει τίποτα και η ζωή συνεχίζεται. Αυτό όμως που είναι φοβερό είναι το εξής, ότι σε μια Ελλάδα η οποία φωνάζουν οι υπουργοί της, όπως παραδείγματος ο Βασίλης ο Κικίλιας και οι άλλοι κλπ, ότι θα τελειώσουν. Μας λέγανε για τα 2 εκατομμύρια τμήματα το μήνα. Το 2 εκατομμύρια τμήματα το μήνα σημαίνει περίπου 65.000 εμβόλια την ημέρα. Μέχρι στιγμής και παρόλο το φαμφαρονισμό τους, πάνω από 56.000 την ημέρα δεν έχουν φτάσει. Οπότε αυτό βγαίνει γύρω στο 1,5 εκατομμύριο. Και με αυτά στατιστικά και περνώντας, κάποια στιγμή αρχίζουν και μετράνε και αντίστροφο αυτοί που κάνουν την πρώτη δόση το Δεκέμβρη και το Γενάρη, που πρέπει τον Ιούλιο να ξανακάνουν. Σωστά, ναι, γιατί και τότε θα κάνουν, όπως μας είπε, μας ενημέρωσαν οι επιστήμονες, θα κάνουν τα εμβόλια δεύτερης γενιάς. 2.0. Ναι. Ναι. Έχουμε και δεύτερη γενιά και έχουμε και το εμβόλιο του Johnson & Johnson που ήταν να γίνει μόνο μια φορά. Ετοιμαζόμασταν και εμείς να το δεχτούμε στην Ελλάδα. Μας δίνανε 33.000 δόσεις, πάλι το 33, πάλι ο υπέρτατος βαθμός της μασονίας παντού. 33-33 παντού. Όλα τη βλέπουμε 33, μας έχουν 33.000 δόσεις, τις οποίες τις παρκάραμε γιατί με το που έφτασε στην Ελλάδα η Αμερική το σταμάτησε. Γιατί έχει περισσότερες θρομβώσεις από τη... Ναι, αλλά ο κύριος Χαρδαλιάς, ο οποίος δεν ξέρω αν είναι 33 χρόνια πολιτικός, αλλά ο κύριος Χαρδαλιάς μας είπε ότι εντάξει ρε παιδιά, σε τόσα εκατομμύρια 6 μόνο είναι λίγες, οι πιθανότητες είναι καλές. Σε ποια ιατρική σχολή έχει φοιτήσει? Σε καμιά. Εξ όσων γνωρίζω, σε καμιά. Δεν ξέρω, δηλαδή... Ναι, αλλά συγγνώμη τώρα, Χρήστο Κασταμονίτη, αλλά αυτή τη δικαιολογία τη δίνει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Μη σου πω ότι δίνουν και τα ίδια επιστημονική επιτροπή. Που έχουν σπουδάσει σε κάποιες ιατρικές. Έχοντας περάσει από συγκεκριμένες μονάδες στο στρατό, ξέρω ότι η ζωή του ενός στρατιώτη υπερασπίζεται από όλο το τάγμα. Έτσι. Μέχρι από όλη την ομάδα. Τώρα αν αυτοί θεωρούν ότι 6 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα και σπετάνε, είναι ντροπή τους. Το λένε όμως. Το λένε. Τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω το εξής, ότι αφήνω πλέον και υπάρχει και αστεία για αυτό το Johnson & Johnson και λέει ότι επειδή η Johnson & Johnson είναι πάρα πολύ γνωστή για τα... για τα σαφουάν, ότι καλύτερα περιμένουμε το καινούριο εμβόλιο που θα βγει από τις head and shoulders. Αυτό, ναι, σωστό. Να κάνουμε και λίγο πιο πράγματα. Δηλαδή, έχουμε καταδείξει σε εδρό ένα σημαντικό κομμάτι. Το θέμα είναι το εξής. Και επειδή μιλήσαμε στην αρχή για εξορκισμούς και για τέτοια πράγματα και σύνδεση με την Εκκλησία και όχι μόνο. Υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο έχει γραφτεί περίπου 2.000 χρόνια πριν. Ναι. Έχει γραφτεί στο νησί της Πάτμου. Το έχει γράψει ο Ιωάννης της Αποκάλυψης. Και είναι το βιβλίο της Αποκάλυψης. Ναι. Το βιβλίο της Αποκάλυψης, όσοι το έχουν διαβάσει και θα καλούσα. Εάν κάποιοι είναι σε αναστολή και έχουν ελεύθερο χρόνο να το διαβάσουν αυτό το βιβλίο, αναφέρεται σε 7 φιαλίδια, 7 φιάλες, οι οποίες ανοίγουν σιγά σιγά και ουσιαστικά έρχεται το επερχόμενο τέλος ή η νέα εποχή. Ουσιαστικά πάμε, οδεύουμε αυτή τη στιγμή σε 7 βασικά εμβόλια. Αν βάλεις το Sputnik, αν βάλεις το ένα της Κούβας, αν βάλεις το Moderna, αν βάλεις το Κινέζικο, το Pfizer, έχουμε 7 εμβόλια, 7 φιαλίδια. Και τολμώ να πω ότι ουσιαστικά το ένα που βγαίνει είναι χειρότερα τα αποτελέσματα από το άλλο. Μας λένε κάποια αποτελέσματα ότι έχει 95% κέρδος το ένα, αυτό... Αποτελεσματικότητα. Αστοχή το ένα, ουδέντερα το άλλο, περίπου πού. Πού, σε ποιες έρευνες. Οι οποίες οι έρευνες για να τελειώσουν θέλουν χρόνια. Αυτά βγήκαν σε 16-17 μήνες και όπως καταλαβαίνεις, Στέφανε... Εγώ αυτό που ξέρω, Χρήστο Κασταμονίτη, είναι ότι το μοναδικό πράγμα το οποίο δεν μπορεί κανένας να συμπιέσει είναι ο χρόνος. Όσο και να προσπαθήσεις να το συμπιέσεις τον χρόνο, δεν γίνεται. Και όταν πας να το κάνεις
να βιάσεις τη λογική του χρόνου και το χώρο χρόνο, δεν μπορείς να το κάνεις. Εκτός αν είσαι ο Αϊνστάιν και έχεις ανακαλύψει το ταξίδι στον χρόνο για να συμπιέσεις τον χρόνο. Αλλιώς δεν γίνεται. Και αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, να έχουμε αυτά τα εμβόλια, είναι δεδομένο και γι' αυτό δεν έχουν πάρει και μόνιμη άδεια και είναι conditional η άδεια, που είναι προσωρινή. Έτσι. Γίνεται ένα πείραμα παγκοσμίου βεληνικού, αλλά με επίκεντρο χώρες όπως είναι η Ελλάδα. Ναι, σαφώς η Ελλάδα, δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στην Ταϊβάν, η οποία Ταϊβάν έχει, ξέρω πόσο, 18-20 εκατομμύρια και έχει 3 κρούσματα όλα και όλα. Εν τω μεταξύ το Ισραήλ σχεδόν 60-70% έχει ανοσία γέλης, αλλά έχει νεκρούς, συνεχίζει να έχει νεκρούς. Ναι. Εν τω μεταξύ είναι και αυτό το, αυτό το περίεργο το τσιτάτο που είχε πει στις τελευταίες του εμφανίσεις ο εξαφανισμένος από παντού κ. Τσόδρας, ότι εμείς τους δηλώνουμε ότι είναι από κορονοϊό. Ακόμα και αν δεν είναι. Θα κάποια στιγμή πώς θα εξετάσουμε. Ακόμα και αν δεν είναι. Καλά, ναι. Το Ισραήλ έχει 836.000 κρούσματα συνολικά και 6.312 θανάτους με 9 εκατομμύρια πληθυσμό. Δυστυχώς η Ελλάδα από προχθές πέρασε κάτι το οποίο το είχα πει εγώ σε μια εκπομπή το Νοέμβριο, αυτές που κάνω στο κανάλι μου στο YouTube, Χρήστος Καταμονίδης στα αγγλικά, που είχα πει ότι θα φτάσουμε λίγο πρώτα το Πάσχα ή μάλλον το Πάσχα των Ελλήνων με 9 έως 12.000 νεκρούς, τότε που είχαμε 4.000 και πέσαν πάνω να με πάνε, να μου πούνε ότι είσαι κινδυνολόγος, συνωμοσιολόγος. Ναι. Εγώ βλέπω επίσημα 9.135 νεκρούς και έχουμε ακόμα 17 ημέρες πριν το Πάσχα, με κατά μέσο όρο 80 άτομα την ημέρα, θα προσθεθούν άλλοι 1.500 και να φτάσουμε στις 10.500. Δύο άτομα το είχαν πει αυτό, ο κ. Αργιάννης και εγώ. Και όταν το είχαν πει αυτό, το είχαν πει τον Νοέμβριο. Τον κ. Αργιάννη τον βρίζουμε επειδή κάνει έλεγχο στα λίμματα και ειδικότερα στην πόλη σου πάνω, τη Θεσσαλονίκη. Εμένα με βρίζουν γενικώ γιατί καλημέρα να πω, θεωρούν ότι είναι συνωμοσιολογική. Αλλά το θέμα είναι ότι αφήνω τον χρόνο να με επιβραβεύσει και δυστυχώς όπως έχω πει, επειδή καταλαβαίνω την Κέρκυρα, υπάρχει μια έκφραση που λέει στο στόμα μου, ξέρετε κακά στο στόμα μου, να μην βγει αυτό πράγμα, αλλά δυστυχώς έχω βγει. Έχουμε φτάσει στις 304.000 κρούσματα, έχουμε μια θνησιμότητα του εκτάξεως των 880 ατόμων στο εκατομμύριο, η οποία είναι αρκετά ψηλή. Μην πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Σε 207 χώρες, το 880 μας κατατάσσει στην 48η χώρα στον κόσμο. Έτσι, δεν είμαστε τόσο πολύ. Κάθε πανηγυρισμός είναι τουλάχιστον φεδρός, είναι τουλάχιστον υποκριτικός και όντας, έχοντας ζήσει και έχοντας θεσπίσει η κυβέρνηση ίσως το πιο σκληρό παγκοσμίως lockdown και από θέμα χρόνου και από θέμα αυστηρότητας και από θέμα προστήμων, δεν δικαιούνται να πανηγυρίζουν. Και έχουμε πολύ χαμηλά ποσοστά επίσης και στη θνητότητα αυτών οι οποίοι νοσηλεύονται. Από αυτούς οι οποίοι νοσηλεύονται και σε σχέση με αυτούς οι οποίοι πεθαίνουν, είμαστε πάρα πολύ χαμηλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Αποτελεσματικότητα εννοώ. Και φυσικά δεν μιλάμε ποτέ κανένα σε αυτή τη χώρα. Έχουμε ανάγκη, αναγάγει σε πανάκια τη μάσκα. Ενώ στην αρχή δεν έκανε, μετά μας έκανε. Μετά μας κάνανε διπλές. Μετά από τη μάσκα πήγαμε στα self-test, στα rapid test και τώρα στα self-test. Πανάκια, πανάκια δεν είναι. Το εμβόλιο, πανάκια δεν είναι. Και δεν μιλάμε για τα φάρμακα. Δεν μιλάμε για τα φάρμακα. Τα φάρμακα λες και δεν συμφέρουν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εν τω μεταξύ έχουμε και κάτι άλλο. Έχουμε τις χώρες οι οποίες παράγουν αυτά τα εμβόλια, οι οποίες έχουν οικονομήσει τρελά. Βασικά. Ναι, αυτές οι χώρες. Έχουν και φεδρά αποτελέσματα. Έχουν φεδρά. Συμφωνώ. Αλλά έχουν οικονομήσει τρελά. Εχθές ανακοινώθηκε ότι για την επόμενη χρονιά το εμβόλιο της Pfizer στην Ευρωπαϊκή Ένωση 7,5 ευρώ πάνω. 7,5 ευρώ πάνω. Από τα 12 να πάει στα 19,5. Όχι, δεν ήταν έτσι. Ήταν από τα 12 πήγε στα 15. Αυτά που λαμβάνουμε τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα λαμβάνει με 15 και όχι με 12,5 και θα πάει 22,5. Πω. Είναι και μια ρήτρα παράδοση. Γι' αυτό η Pfizer ανακοινώνει την δίνω και 100 εκατομμύρια περισσότερο, 100 εκατομμύρια περισσότερο. Λοιπόν, ποια χώρα έχει φτιάξει τη Pfizer ή η Αμερική. Η Αμερική χθες είχε 80.000 κρούσματα και 1.000 νεκρούς. Ποια χώρα έχει φτιάξει το AstraZeneca ECI, το Ηνωμένο Βασίλειο που βγήκαν και έξω κιόλας. 2.500 κρούσματα και 40 νεκροί. Ποια χώρα υποτίθεται ότι έχει φτιάξει το Sputnik, η Ρωσία. Η Ρωσία έχει 8.500 κρούσματα και 400 νεκρούς. Δηλαδή θα περίμενες αυτά στα διακά να πάνε 5, 2, 1, οτιδήποτε άλλο. Η Ρωσία έχει αυτή τη στιγμή 2.300 στις κλινικές,
στα ΣΥΜΕΘ, έτσι. Ναι, ναι. Η Αμερική έχει 9.700 στη ΜΕΘ και η Αγγλία έχει 370 στη ΜΕΘ. Ναι. Η Αγγλία έχει πετύχει κάτι άλλο με ποιο, με το AstraZeneca ECI, το οποίο το AstraZeneca ECI είναι δακτυλοδεκτούμενο από όλες τις άλλες χώρες. Και, είναι και εδώ υπάρχουν κάποιες φωνές οι οποίες γίνονται στην Ευρώπη και λένε μας έστειλε το σωστό εμβόλιο η Αγγλία. Η Αγγλία. Ή μας γκρινιάζει ακόμα για το Brexit. Α, άλλη ιστορία τώρα αυτό. Άλλη ιστορία τώρα αυτό. Γιατί αυτή τη στιγμή η Αγγλία όντως αρχίζει και γίνεται μια χώρα η οποία με πληθυσμό της τάξης των 68 εκατομμυρίων έχει 2.500 κρούσματα, δηλαδή έχει φορές η Ελλάδα και έχει ένα έκτο σε σχέση με τα κρούσματα της Ελλάδας και έχει 38 νεκρούς που είναι το μισό σχεδόν από την Ελλάδα. Αυτό ας το αναλογιστούμε λιγάκι. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Αυτοί έχουν... Η Αγγλία κάνει μόνο το, μόνο το AstraZeneca κάνει. Μόνο το AstraZeneca κάνει. Ναι, ναι, αποκλειστικά μόνο AstraZeneca ή αλλιώς το εμβόλιο της Οξφόρδης. Ναι, ναι, της Οξφόρδης αυτό. Ναι. Δεν κάνει. Δεν κάνει. Νομίζω έχει και Pfizer. Έχει και Pfizer. Για να δείξω λίγο και το έτσι το πώς δρώνει οι Άγγλοι, από ό,τι λένε, ξέρει κάνει οι Τζαμαϊκανοί, οι Πακιστανοί και οι Ινδοί που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Καλή φάση. Εμείς εδώ τους δικούς μας δεν τους εμπολιάζουμε πάντως. Στην πραγματικότητα είναι μέλη του British Commonwealth, δηλαδή της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, αλλά πάντοτε το φλέγμα και το αρχικό των Άγγλων είναι σε έπαση. Κατάλαβα, κατάλαβα. Λοιπόν, Χρήστο Κασταμονίδη, δεν έχω άλλο χρόνο. Θέλω θερμά να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου εδώ. Και εγώ. Πριν ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, δεν ξέρω αν θες να το ακούσεις, θέλω να ξαναβάλω αυτό το ηχητικό απίστευτο απόσπασμα του Τζιμάρα του Πανούση που πριν από 33 χρόνια. Δεν ξέρω. Πότε είναι έτσι, Γιώργο, αυτό. Είδες. Δεν ξέρω αν είναι 33 τα χρόνια, αλλά είναι πολύ παλιό. Δεν ξέρω τώρα αν είναι 33 χρόνια, αλλά είναι παλιό σίγουρα το απόσπασμα. Για την πίτσα. Που παρήγγειλε πίτσα. Είναι εκπληκτικό, το είχα δει και live αυτό, επειδή είχα παρακολουθήσει πολλές παρεμβάσεις του Τζίμι του Πανούση και ουσιαστικά είναι η αρχή της καταστρατήγησης του DRD. Το προσωπικό δεδομένο. Ναι. Να σε καλά, Χρήστο. Οδεύουμε εκεί πέρα μέσα. Έτσι ακριβώς. Είμαστε ήδη εκεί. Να σε καλά, Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Στέφανε.